δημοσιογράφοι, σε μια αποστολή, να πείσουν όλους ότι πρέπει να κάνουν εμβόλια για να είναι υγιείς. Κυβέρνηση έβγαλε νόμους. Νόμους πέραν της φυσιολογίας μιας αναγκαστικότητας, η οποία δεν ήταν αναγκαία τελικά και έπρεπε να υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση ότι εσύ θέλεις να εμβολιαστείς. Ότι είναι επιλογή σου. Αν δεν είναι επιλογή σου. Άλλωστε, είδαμε μια τεράστια ομπρέλα να τρέχει πάνω από τη διαδικασία ότι αν δεν εμβολιαστείτε θα πεθάνουμε όλοι. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, υγιές ανθρώπους τους εμβολιάσαμε για ποιο λόγο. Το να πάθεις κάτι και να ανατρέξεις σε μια ιατρική, το καταλαβαίνω. Αλλά και εδώ είναι ένα κομμάτι, ένα κομμάτι μεγάλο που πρέπει να αναλυθεί. Πώς φτάσαμε να έχουμε τόσο άσχημη υγεία και να πεθαίνουμε και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο. Πώς σε ένα περιβάλλον όπου όλα μας τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Γνωρίζετε καλά ότι και στην Ευρώπη πέρασε ο νόμος να τρώμε σκουλί και απρονύμφες και ό,τι γελιότητα υπάρχει. Ανθρώπινος οργανισμός να τρώει όλες αυτές τις γελιότητες και μάλιστα με νόμο. Δεν γνωρίζατε ήδη ότι στην Αμερική πολλά χρόνια τώρα η σοκολάτα, 300 γραμμάρια σοκολάτα, μπορεί να περιέχει 600 έντομα. Όχι παραπάνω, 600 είναι παράνομα. Είναι γελοί οι νόμοι στον πλανήτη για τον ίδιο τον άνθρωπο.